Χαίρετε κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων της Τρίτης από τη Δημοτική Τηλεόραση. Με 18 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζεται το Δημοτικό Συμβούλιο της ΚΟ την 5η, 7 το απόγευμα. Κυριότερα από αυτά είναι η λήψη απόφασης για την δυνατότητα υιοθέτησης πάρκων, πλατιών και γενικότερα κοινοχρήστων χώρων από επιχειρηματίες, φορείς και πολίτες, η απόφαση για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς γιατρούς, η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου της ΚΟ και του Διεθνούς Υποκρατείου Ιδρύματος και η αποκεντρωμένη διοίκηση για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου, την λήψη απόφασης για την ανασυγκρότηση του συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας του Δήμου της ΚΟ και ο ορισμός των μελών, καθώς και η λήψη απόφασης για την συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου της ΚΟ και ο ορισμός των μελών επίσης. Με μεγάλο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στο ξενοδοχείο ΚΟΣ η ετήσια Γενική Συνέλευση των Μελών της Ένωσης Ξενοδόχων της ΚΟ, παρουσία του Προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, Γρηγόρη Τάσιου. Χαιρετισμό απίθυνε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟ, τον Νίκο Σπουλιού, ενώ ακολούθησε το καλωσόρισμα, η παρουσίαση από την Πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Ντίνα Σβήνου, η οποία επεσήμανε πως η Ένωση προασπίζεται τα συμφέροντα του κλάδου και την αγώνα για την υπερφορολόγηση, την έλλειψη υποδομών, την προσφορά κλινών, καθώς επίσης αντιμετωπίζει με συνέπεια όλα τα έκτακτα γεγονότα που επηρεάζουν το τουριστικό μας προϊόν. Τόνισε χαρακτηριστικά πως οι ξενοδόχοι της ΚΟ μένουν όρθιοι παρά τα προβλήματα, βάζουν πλάτη και στηρίζουν δράσεις της κοινωνίας μας. Να καλωσορίσω επίσης τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, τον Γρηγόρη τον Τάσιο. Είναι ιδιαίτερη τιμή που μας κάνει σήμερα και είναι μαζί μας στη Γενική μας Συνέλευση. Και γενικότερα ένα πράγμα έχω να πω για τον Γρηγόρη. Κάθε μέρα δίνει, βάζει τη σφραγίδα του ως αγωνιστής στον χώρο των ξενοδοχείων. Θα τον ακούσουμε μετά. Πρέπει να την κυρία Τεδεφιλοπούλου, βεβαίως όλοι την γνωρίζετε, οπότε δεν θα προχωρήσω σε ιδιαίτερες συστάσεις. Θέλω να προχωρήσουμε στις διαδικασίες της Γενικής Συνέλευσης, να εκλέξουμε πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και γραμματέα Γενικής Συνέλευσης, είναι το τυπικό μέρος της διαδικασίας. Θα πρότεινα για πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης να εκλέξουμε την κυρία Τριανταφυλοπούλου. Συμφωνείτε? Και για γραμματέα να εκλέξουμε την Νατάσα Τσοφού. Γρηγόρη, καλώς ήρθες. Είμαι και εγώ συγκινημένος. Πραγματικά επιδεικνύεις όχι μόνο ήθος και αγωνιστικότητα, εγώ είμαι σίγουρος ότι θα εκλεγείς ξανά, αλλά είσαι και λίγο τυχερός γιατί πλαισιώνεσαι από άξιους προέδρους ανά την Ελλάδα. Η δύναμη μας, η κυρία Τριανταφυλοπούλου, που είναι και κομματικοποιημένη, αλλά και μπροστάρι στον πρωτογενή τομέα. Ο Μινάς είναι στα φόρα μαζί σου και είμαι ιδιαίτερα έτσι ευτυχής που στην παρούσα φάση, που είναι αναγκαίο από ποτέ να επιτελεστούν επιτέλους μεταρρυθμίσεις ή κάποια βήματα μεταρρυθμιστικά, να είστε εσείς μπροστάριδες. Δύο κουβέντες μόνο. Έχουν ταυτίσει διαχρονικά τον τουρισμό και δει την ξενοδοχεία με το ζωικό βασίλειο. Ακούμε παχιά γελάδα, αλλά την ίδια στιγμή, με οξύμορο σχήμα, ακούμε πέταγμα του πουλιού. Εννοούν, από τη μία είναι ο τριτογενής τομέας και τα ξενοδοχεία που παράγουν πλούτο διαχρονικά και μειώνουν συνεχώς την ανεργία, συμβάλλουν δηλαδή στο ΑΕΠ της χώρας με πολύ μεγάλο ποσοστό και το ξεχνάνε τη στιγμή που έρχεται πραγματικά με το θρόισμα του πουλιού η αδυναμία σε αυτά τα ξενοδοχεία αλλά και στο τουριστικό τομέα να αντέξουν πιέσεις οι οποίες είναι πάνω πραγματικά από τις δυνάμεις τους. Εύχομαι πραγματικά, το λέω από την ψυχή μου, εν ώψη αναπτυξιακού νόμου, η ΠΟΞ να είναι μπροστάρης στο βασικό μεταρρυθμιστικό εργαλείο που πρέπει επιτέλους να δούμε και με απολυτότητα να βάλουμε το πλαίσιο. Ειδικό χωροταξικό τουρισμό, ώστε να μπορέσουν να κάνουμε ξενοδοχεία εκεί που πρέπει και να σταματήσουμε να κάνουμε ξενοδοχεία εκεί που υπάρχει κορεσμός. Μου είναι ιδιαίτερη τιμή να βρίσκομαι εδώ σήμερα μαζί σας, όχι μόνο από την πρόσκληση την οποία κάνατε σαν Ένωση, αλλά από το καθήκον που έχω να βρίσκομαι κοντά στους συναδέλφους. Αυτός είναι ο ρόλος του Προέδρου και όλου μας του Διοικητικού Συμβουλίου.
Δεν είναι τυχαίο ότι είμαστε 12 μελές, που σημαίνει σχεδόν από τις περισσότερες περιοχές. Απλώς εγώ έχω καμιά φορά λίγο και τον άχαρο ρόλο να πηγαίνω σε όλες, αλλά να μαζεύω και τους ψήφους στο τέλος για να ξαναβγώ. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είμαι σε διπλή χαρά. Γιατί σε ένα χρόνο θα ξανά έχουμε εκλογές στην Box και να μην ξεχαστείτε. Λοιπόν, έτσι, οπότε βγάζω την πρόεδρο απ' έξω για το επόμενο. Μήπως είχε τίποτα στο μυαλό της, λέμε τώρα. Έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία στην Box και σε όλα μας τα όργανα, στο Ξενογειακό Επιμελητήριο, που και εκεί είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και στο ΣΕΤΑ εξ οφίσιο ως πρώτος αντιπρόεδρος. Δεν μπορώ να μην αναφερθώ στο φίλο μου τον Νίκο. Στην κυριολεξία, εμένα σαν ας πούμε συνδικαλιστή ή άνθρωπο των κοινών του τουρισμού, επί εποχής Ανδρεάδη πριν 10-12 χρόνια, ίσως και παραπάνω, και με Ναΐδη τότε, σε άλλου είδους μάχες. Έτσι. Τότε ήσταν πιο άτακτοι μεταξύ σας. Τώρα εμείς τα έχουμε βρει καλύτερα. Για να λέω θα ξαναγίνω πρόεδρος, αντιλαμβάνεσαι. Τότε δεν τολμούσε κανένας να πει τέτοια κουβέντα. Που στην κυριολεξία μου είχε στα πόδια του, σε εισαγωγικά. Έτσι. Και είναι πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλος ο ενθουσιασμός μου με το που τον είδα. Έχουμε μιλήσει βέβαια και διαδικτυακά. Γιατί τώρα με βρίσκει από μια θέση που ήταν και αυτός πολλά χρόνια. Εγώ πέρασα από το νεό το 2013-2015, τώρα είναι ο ίδιος. Είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο και πραγματικά αισθάνομαι όπως και μαζί σας εδώ, αλλά να έχω έτσι έναν δικό μου, πολύ πιο δικό μου άνθρωπο εδώ στο νησί. Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε τις προσπάθειές σου, να στηρίξουμε τον αγώνα σου. Αξίζεις τη στήριξη, Γρηγόρη. Έχεις κάνει τη διαφορά στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων. Φίλε μου Νίκο, χαίρομαι που επανέρχεσαι στον αγωνιστικό κλάδο, ακόμα και σε έναν πιο επιτελικό ρόλο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΤ. Αλλά θεωρώ ότι, όχι θεωρώ, είμαι σίγουρη ότι θα καταφέρουμε μαζί να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα και ένα παραπάνω για το νησί της ΚΟ, που έχει μείνει πίσω σε θέματα προβολής και μάρκετινγκ γενικότερα. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ξεκινήσω θετικά. Θα ξεκινήσω θετικά λέγοντας ότι τα τελευταία 3 χρόνια βλέπουμε το νησί της ΚΟ, από πλευράς αφήξεων βέβαια πάντα, όχι απλά να έχει ορθοποδήσει μετά από τα δύσκολα χρόνια που πέρασε ως προορισμός, μετά από τα δύσκολα συμβάντα, αλλά δείχνει και μία προοπτική περαιτέρω ανάπτυξης, αλλά και προσέλκυσης νέων επενδύσεων. Ακόμα και τώρα, το 2019, όλα ξεκίνησαν με αρνητικές προοπτικές σε πανελλαδικό επίπεδο. Παρά τα αυτά, το δικό μας το νησί εξακολουθεί να είναι ένας προορισμός που κατάφερε να κρατήσει τα νούμερά του. Όλα λοιπόν τα δεδομένα δείχνουν ότι αλλάζουμε σελίδα. Αλλάζουμε ως προορισμός. Η ΚΟΣ έχει ευκαιρίες. Και αυτό καθιστά ακόμα πιο υπεύθυνο το δικό μας το ρόλο, προκειμένου να μπορέσουμε να χαράξουμε την τουριστική πορεία του νησιού, προκειμένου να πάρουμε εμείς τις εξελίξεις στα χέρια μας και να είμαστε εμείς αυτοί που θα τις οδηγήσουμε. Και όχι να οδηγηθούμε για μία ακόμη φορά από τις εξελίξεις αυτές. Σε αυτήν βεβαίως τη θετική εικόνα δεν μπορούμε να παραλείψουμε, δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε όλα αυτά τα οποία ταλανίζουν τις επιχειρήσεις και για τον εξορθολογισμό των οποίων δίνουμε καθημερινά έναν αγώνα. Θέματα όπως είναι η υπερφορολόγηση, η έλλειψη υποδομών, όλα αυτά που είπες φίλε μου Νίκο πριν, όλα ήταν έλλειψη υποδομών που δεν μας επιτρέπεται πια σε αυτό το επίπεδο, το τουριστικό επίπεδο που έχουμε φτάσει. Η εποχικότητα, οι μονοπωλιακές καταστάσεις που αντιμετωπίζουμε, ειδικά στο ζήτημα των μεταφορών. Η αλόκοτη νομοθεσία, μια νομοθεσία που κρατάει δέσμιο τόσο τον επιχειρηματία τον ίδιο, όσο και όλο το επιχειρήν. Η γραφειοκρατία. Και ένα παραπάνω για το νησί της ΚΟ, η υπερπροσφορά κλινών, η οποία έχει οδηγήσει σε χαμηλές τιμές πώλησης. Γιατί το μόνο βέβαιο είναι ότι το προϊόν που διαθέτουμε στην ΚΟ το πουλάμε υποτιμολογημένο. Ο Γρηγόρης Στάσιος τώρα εξέφρασε τη χαρά του για την παρουσία του στο νησί μας, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην άψογη συνεργασία της ΠΟΚΣ με την Τίνα Σβήνου και μνήν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΤ, τον Νίκο Πολιού. Ο κ. Στάσιος αναφέρθηκε στα ζητήματα της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, στα πραγματικά συγγενικά συμμαχία τουρισμού, συνεργασία με την Marketing Γκρίς, την πτώχευση της Thomas Cook, το μεταναστευτικό, στο καυτό θέμα του Αιγιαλού και σε μια σειρά από κινήσεις και διεκδικήσεις της ΠΟΚΣ. Καταρχήν, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος και με τη συμμετοχή των συναδέλφων και φυσικά με τη ζεστή φιλοξενία εδώ στο νησί της ΚΟ. Πράγματι, κάναμε μια κουβέντα αρκετών ωρών με όλα τα θέματα που απασχολούν τον κλάδο και ιδιαίτερα τα εργασιακά, αλλά και το τελευταίο μεγάλο μας πρόβλημα πανελλαδικά, που είναι η πτώχευση του Thomas Cook. Εκεί όπου περιμένουμε πολύ περισσότερα ακόμη από την κυβέρνηση και κυρίως θα έλεγα από το Υπουργείο Οικονομικών, σε σχέση τόσο με το αν θα προσμετρήσει στο εισόδημα όλο αυτό το πρόβλημα το οποίο προκύπτει από την πτώχευση του Thomas Cook, όπως και για το λεγόμενο ΦΠΑ. Αναμένουμε τις επόμενες
επόμενες 15 μέρες, με βάση τουλάχιστον πληροφορίες που έχουμε από την Αθήνα, για να έχουμε κάποια θετική εξέλιξη. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή ο καιρός περνά, βλέπουμε ότι οι συνάδελφοι έχουν σημαντικά προβλήματα. Και γι' αυτό επιμένουμε και στις ρυθμίσεις των χρεών, είτε είναι μέσω των τραπεζών, είτε ακόμη και σε επίπεδο αυτοδιοίκησης. Για παράδειγμα, τα τέλη παρεπιδημούντων ή ό,τι άλλο μπορεί να προκύψει στο επόμενο διάστημα, ιδιαίτερα σε αυτούς που έχουν πληγεί απόλυτα από την πτώση του Thomas Cook. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι είναι μια χρονιά που έχει τις δυσκολίες της σε όλους τους προορισμούς και ιδιαίτερα στο κομμάτι των εργασιακών, όπου με την κλαδική σύμβαση έχουμε πρωταγωνιστήσει να έχουμε μια εργασιακή ειρήνη και, αν θέλετε, εργασιακές σχέσεις που πράγματι έτσι πρέπει να είναι στον κλάδο για τη σωστή παροχή υπηρεσίας. Όμως υπάρχουν αρκετά ζητήματα τα οποία θα πρέπει στο επόμενο διάστημα να κουβεντιάσουμε σε ανοιχτό διάλογο με τους εργαζομένους και με το Υπουργείο, για να έχουμε ακόμη καλύτερες απολαβές από τη μία, αλλά και πιο σωστά τα εργασιακά όσον αφορά και τη διαχείριση της επιχείρησης για την επόμενη χρονιά. Δεν ήμασταν παρόντες τα μέσα ενημέρωσης την ώρα που οι ξενοδόχοι έθεσαν κάποια προβλήματα. Θα ήθελα όμως να μας πείτε ποιο ήταν το επικρατέστερο θέμα το οποίο σας έθεσαν ως ζήτημα για συζήτηση. Σίγουρα τα ζητήματα του Αιγιαλού, που έχουμε πάλι ένα νέο νομοσχέδιο που θα μας προκύψει τον Νοέμβριο και αφορά πάρα πολύ και την ΚΟ. Έχουμε περιοχές Natura εδώ, έχουμε σημαντικά ζητήματα, ακόμη και με τον παλαιό Αιγιαλό και την οριοθέτησή του. Από την άλλη, σίγουρα τα εργασιακά, τα οποία παίζουν πολύ πολύ σημαντικό ρόλο, ιδιαίτερα όταν έχουμε μπροστά μας και μια δύσκολη χρονιά, όσον αφορά δηλαδή την επισκεψιμότητα από το εξωτερικό προς τη χώρα μας. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε γεωπολιτικά ζητήματα που αναφέρονται και στην πλευρά αυτή του Νοτίου Αιγαίου, γενικότερα στην Ανατολική Μεσόγειο, και αυτά συζητήθηκαν στο τραπέζι. Όπως επίσης και θέματα που έχουν να κάνουν κυρίως με τα πνευματικά συγγενικά δικαιώματα, που εκεί υπάρχουν πάρα πολλοί πάροχοι και φορείς που ζητάνε, θα έλεγα, τα μαλλιά της κεφαλής τους. Έτσι, απλά και λαϊκά. Έτσι λοιπόν γίνεται μια σωστή στρατηγική, και άλλες συνελεύσεις θα κάνουμε και σε άλλες περιοχές της χώρας, ούτως ώστε μέχρι τέλος του έτους να έχουμε μια αποκρισταλώσει ένα καλό, αν θέλετε, έτσι, αφήγημα με την καλή έννοια, για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε τα αιτήματά μας. Επίσης να πούμε ότι και στις 8 Νοεμβρίου στην έκθεση Φιλοξένεια, όπου έχουμε την Γενική Συνέλευση των Προέδρων των Ενώσεων, 42 ενώσεων από όλη τη χώρα, εκεί πιστεύουμε να έρθουν στο κάλεσμά μας οι υπουργοί και να κάνουμε ένα ανοιχτό διάλογο για να δούμε τις πραγματικές δυσκολίες. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι του μεταναστευτικού, θα θέλαμε λοιπόν να μας δώσετε την δική σας άποψη, μιας και σίγουρα οι ξενοδόχοι συνάδελφοί σας θα σας έχουν θέσει τα ζητήματα που προκύπτουν, και θα θέλαμε να μου πείτε και ποια είναι και η γνώμη σας για τα ξενοδοχεία που φιλοξενούν αυτή τη στιγμή μετανάστες πρόσφυγες, για να αποσυμφορηθεί το Αιγαίο. Σίγουρα μεγάλα προβλήματα. Πολλά χρόνια, από το 2015 και ίσως και νωρίτερα, έχουν τα νησιά, όπως και η Κόσα, έτσι και τα υπόλοιπα του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Πρέπει οπωσδήποτε να γίνει αποσυμφόρηση των νησιών αυτών, γιατί δεν αντέχουν άλλο ούτε οι τοπικές κοινωνίες, αλλά αν θέλετε συνολικά το κοινωνικό σύνολο των νησιών. Αυτό ισχύει σε ένα σημείο και για την ΚΟ. Βέβαια, στην ενδοχώρα υπάρχουν άλλα ζητήματα των υποδομών και πού θα μπορέσουν να φιλοξενηθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι σιγά-σιγά, όπως βλέπετε και η ίδια η κυβέρνηση δηλώνει, ότι έχουμε περισσότερο μετανάστες και λιγότερο πρόσφυγες. Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα σε αυτό. Εμείς, σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, έχουμε βοηθήσει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, έχουμε μεταβιβάσει όλες τις τοπικές ενώσεις τις πιθανές συμβάσεις μίσθωσης ξενοδοχείων, τα οποία όμως έχουμε βάλει τον αστερίσκο, θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, να μην αφορά τόσο τις λεγόμενες τουριστικές περιοχές ή αυτές που έχουν το μεγαλύτερο μοντέλο ακριβώς, αλλά από εκεί πέρα είναι μια σύμβαση η οποία γίνεται ανάμεσα στον ιδιώτη ξενοδόχο και το κράτος. Αυτό δεν μπορούμε να παρέμβουμε εμείς. Αυτό που λέμε είναι κυρίως στην ενδοχώρα όσον αφορά το ορεινό όγκο, που υπάρχουν και στα Γραβενά και στην Καστοριά και στα Γιάννενα, υπάρχουν ξενοδόχοι, για παράδειγμα, οι οποίοι λειτουργούν με πελάτες που λέγονται μετανάστες. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο θέλει ιδιαίτερη διαχείριση. Και φυσικά αυτό το τίμημα το οποίο δύναται το Υπουργείο τώρα να δώσει, δηλαδή 12 ευρώ το άτομο ή 19 το άτομο με διατροφή, δεν αρκεί έτσι κι αλλιώς πολύ, διότι υπάρχουν τα ζητήματα του εξυγχρονισμού και τη συντήρηση των ξενοδοχειακών υποδομών, μιας και έχει φανεί ότι δεν μπορεί ένα δωμάτιο 20 τετραγωνικών να είναι μόνιμη κατοικία για κάποιον. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν πολλές ζημιές και πολλά ζητούμενα. Συνεπώς, ένα θέμα που θέλει είναι σύνθετο και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, ιδιαίτερα να μην καταστρέψουμε τους προορισμούς οι οποίοι ήδη έχει συμβεί στη Σάμο, σε μεγάλο ποσοστό, στη Λέσβο. Αντίστοιχα, υπάρχουν μεγάλα προβλήματα και στην ΚΟ, αλλά είναι κάπως πιο διαχειρίσιμα εξαιτίας του hot spot, δεν είναι στον ιστό της πόλης. Αλλά παντού υπάρχουν ζητήματα τα οποία πρέπει να τα μοιραστούμε όλοι. Έχει αποτιμηθεί η ζημιά της Thomas Cook, γιατί η κυρία Σβήνου αναφέρθηκε περίπου στα 200.000. Έχει αποτιμηθεί με βάση την έρευνα που έχει κάνει το ΙΤΕΠ και το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος. Στο σύνολο είναι στα 193 εκατομμύρια ευρώ, και αυτά που έχουν τιμολογηθεί, αλλά και αυτά που θα ερχόταν ως κρατήσεις τον Οκτώβριο από την Thomas Cook. Να τονίσω εδώ ότι ο Οκτώβριος σε όλη την Ελλάδα το 50% των κρατήσεων προερχόταν από την Thomas Cook, από οποιαδήποτε χώρα. Αντιλαμβάνεσαι ότι και από εκεί είχαμε μια μεγάλη απώλεια.
Ποια είναι η αίσθηση του τουρισμού για την επόμενη χρονιά, για να είμαστε, να μπούμε και ίσως σε ένα πιο αισιόδοξο. Κοιτάξτε, είναι μια χρονιά που έχει τις δυσκολίες, με την έννοια δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τη Βρετανία. Είναι σε μια συνεχή διαπραγμάτευση, όπως βλέπετε, με το ναι ή το όχι της Ευρώπης. Και αν θα υπάρχει συμφωνία. Εκεί είναι θέμα τι θα κάνει με τη λεγόμενη ισοτιμία στη λίρα. Γιατί το κυρίαρχο για τους Άγγλους είναι το αν θα μπορούν να έχουν ένα οικονομικό πακέτο για να κάνουν τις διακοπές τους. Άρα από εκεί έχουμε μια αναμονή που πιθανόν να είναι και πολλών μηνών. Όσον αφορά τις άλλες αγορές, κυρίως στη Γερμανία αλλά και τη Σκανδιναβία, εκεί πιστεύω ότι κάπου στο Γενάρη-Φλεβάρι θα μπορούμε να έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα. Αν και τα πρώτα μηνύματα θα τα δούμε στην έκθεση του Λονδίνου στις 3 Νοεμβρίου με 4 Νοεμβρίου, στην WTM, όπου εκεί θα αρχίσουμε, αν θέλετε, να βλέπουμε πώς θα πάνε οι αγορές. Γιατί υπάρχει ένα ζητούμενο και με τη γεωπολιτική κατάσταση και τι μπορεί να έχει ο πόλεμος της Τουρκίας στη Συρία, ποια μπορεί να είναι τα δεδομένα που θα δημορφωθούν για το επόμενο διάστημα. Σίγουρα είμαστε σε επαγρύπνηση και γενικότερα αισιοδοξούμε ότι μπορούμε να έχουμε τουλάχιστον μια χρονιά σαν τη φετινή. Ίσως μια μικρή διόρθωση, αλλά τουλάχιστον σε ένα καλό επίπεδο. Πλούσιος ο απολογισμός δράσης της προηγούμενης χρονιάς πραγματοποιήθηκε από τη Γενική Γραμματεία της Ένωσης Ξενοδόχων της ΕΚΟ, Μέρη Τριανταφυλοπούλου, αναλύοντας όλες τις δράσεις γαστρονομίας, αθλητικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, ενώ προέτρεψε τα στελέχη των ξενοδόχων να συμμετάσχουν στο σχολείο τουρισμού On Tour που θα πραγματοποιηθεί στην ΕΚΟ 24 και 25 του μήνα. Επίσης, η κυρία Σβήνου παρουσίασε την νέα νομική σύμβουλο της Ένωσης Ξενοδόχων, την Διόνη Βασιλείου Πουλιού, η οποία έκανε αναλυτική ενημέρωση για το νομικό κομμάτι των θεμάτων της σημερινής διάταξης. Στις διεκδικήσεις λοιπόν είχαμε επαφές και ζητούσαμε να έχουμε καλύτερες υπηρεσίες όσον αφορά την αποκομιδή και την καθαριότητα σε όλη την ΚΟ και το κεντρικό οδικό δίκτυο. Το δεύτερο που δώσαμε πολύ έμφαση είναι η ασφάλεια. Έχουμε συζητήσει και έχουμε ζητήσει από την ΠΝΑΗ με την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου να γίνει και μια μελέτη, γιατί έχει αρχίσει και ξεφεύγει το θέμα της οδικής ασφάλειας και φέτος είχαμε πάρα πολλά προβλήματα. Έρχομαστε σε επαφή και βλέπουμε να προστατευτεί όσο γίνεται η φήμη του νησιού όταν δημιουργούνται διάφορες καταστάσεις που ξεφεύγουν και οπωσδήποτε μέτρα στήριξη των επιχειρήσεων όταν συμβαίνουν διάφορα έκτακτα γεγονότα όπως είναι οι σεισμοί ή όπως είναι η κατάρρευση του Τομασκού. Μέσα στην προσπάθεια που γίνεται εμείς σαν Ένωση Ξενοδόχων, ο βασικός μας σκοπός είναι να εξυπηρετούμε και να υπηρετούμε τα συμφέροντα των ξενοδόχων. Αυτό είναι το ένα κομμάτι και το άλλο είναι να συνδιαμορφώνουμε με τις τοπικές αρχές και όλους τους άλλους που λειτουργούν πάνω στο νησί του τουριστικού προϊόντος που επιστρέφει σε όλους μας. Και αυτό το τουριστικό προϊόν είναι υπόθεση όλων γιατί ο τουρισμός είναι αξία όλων. Όλοι συνδράμουμε σε αυτό. Οπότε οι συναντήσεις που κάνουμε είναι σε όλα τα επίπεδα. Είτε έχει να κάνει με το περιβάλλον, είτε έχει να κάνει με τον πολιτισμό, με τον πρωτογενή τομέα. Με όλα. Ξεχωρίζουμε λοιπόν τις συναντήσεις και τις τοποθετήσεις με φορείς που έχουν σκοπό την καλύτερη πρωτοβουλία για την οικονομία του νησιού και ό,τι είναι σημαντικό στην προάσπιση των συμφερόντων μας. Οπότε, δύο θα ξεχωρίσουμε από τις συναντήσεις: είναι η παρουσία της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την ένταξη του Ιπποκράτη στον κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Εδώ πρέπει να σας πω ότι θα ξεκινήσουμε και το έχουμε συζητήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο και επειδή θα κάνουμε μια προσπάθεια να πείσουμε την αρχαιολογία με την βοήθεια της Ένωσης Ξενοδόχων και τη συνδρομή των δύο βαθμών τοπικής αυτοδιοίκησης να κάνουμε τους καθαρισμούς στην ΚΟ, δεν ξέρω τι θα γίνει αλλού, στην ΚΟ νωρίτερα. Διότι η ΚΟ είναι ένα ανοιχτό αρχαιολογικό πάρκο και με πολύ μικρές παρεμβάσεις μπορεί να αλλάξει όλη η όψη. Αυτό είναι στοίχημα για την επόμενη περίοδο. Μεταξύ όλων των άλλων συναντήσεων, τις διαβάζω, θα τις δείτε, ήταν νομίζω μια εξαιρετική συνάντηση που έγινε όταν ήρθε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας τότε, ο σημερινός πρωθυπουργός στην ΚΟ, και ανταλλάξαμε απόψεις σχετικά με τα σημαντικά προβλήματα που μας αφορούν, όπως το μεταναστευτικό, η διατήρηση των μειωμένων συμπεριθών ΦΠΑ και σοβαρά προβλήματα στον χώρο της υγείας που τα βλέπουμε καθημερινά, μάλλον εντείνονται, αλλά και στις κινήσεις που πρέπει να γίνουν για την ανάπτυξη του Ιπποκράτη. Πρέπει να σας πω βέβαια ότι στην συλλογιστική του και σε αυτά που λέει έχει μείνει αυτό που είπε η Ντίνα, ότι πρέπει να δούμε γιατί θέλουμε έναν τουρισμό να μην είναι τουρισμός συγκυρίας. Να είναι ένας τουρισμός που με προοπτική, που με στοχοθεσία ορίζουμε για την επόμενη μέρα. Οι συναντήσεις με τον Έπαρχο και τον Δήμαρχο είναι συνεχείς όσον αφορά τα θέματα τα καθημερινά. Πάμε λοιπόν και στις δράσεις εκπαίδευσης. Ο ΣΕΤΕ έκανε μια μελέτη και έβγαλε το αποτέλεσμα. Λέει ότι τρία βασικά στοιχεία μπορούν να μας οδηγήσουν σε ποιοτικότερη πρόκληση ανθρώπων που έρχονται στην Ελλάδα. Είναι οι υποδομές, είναι τα τοπικά προϊόντα και η γαστρονομία και είναι και η εκπαίδευση. Σε όλα αυτά φαίνεται ότι η υπόξη είναι πολύ δυναμικά κοντά, γι' αυτό και
θα προχωρήσουμε με πολύ γρήγορα νομίζω βήματα. Μέσα στα πλαίσια αυτά λοιπόν έχουμε κάνει επαφές και με το ΕΒΑ και με το ΕΒΕΔ εδώ και με όλους τους φορείς που έχουν να κάνουν σε αυτά τα θέματα και βεβαίως εκείνο που θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ προοδευτικό είναι το γεγονός ότι για τρία συνεχή έτη την ημέρα του τουρισμού εκτός της επισκέψης τυπικής που κάνουμε στο νοσοκομείο έχουμε ξεκινήσει μια συνεργασία κύριε Παπα-Νικολάου ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία με το ΕΠΑΛ. Μια πολύ δυναμική συνεργασία. Κάθε χρόνο βγάζουμε ένα καινούριο. Ξεκινήσαμε από το να περιγράψουμε τι είναι ο τουρισμός στικό. Την επόμενη χρονιά κάναμε τις θεματικές μορφές τουρισμού σε συνεργασία με τα παιδιά. Και φέτος τα παιδιά παρουσίασαν τη σχέση της εργασίας στον τουρισμό. Συνδυάζοντας πάντοτε τοπικά προϊόντα, παρουσίαση να μαθαίνουν τα παιδιά και μέσω αυτού τα τοπικά μας προϊόντα. Η ΛΟΝ είναι η νέα μας νομική σύμβουλος. Είναι μια συνεργασία που έχουμε ξεκινήσει το τελευταίο δίμηνο περίπου. Η ΛΟΝ έχει τελειώσει τη δικηγορία και έχει κάνει μεταπτυχιακά στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών αλλά και στο King's College του Λονδίνου. Ευχαριστήσω από καρδιάς την Ένωση για την εμπιστοσύνη που μου δείχνει. Είναι μια σκητάλη η οποία μου δίνεται και νιώθω ιδιαίτερη ευθύνη, αλλά και ιδιαίτερο ζήλο για να βγάλω ασπροπρόσωπη και την Ένωση που με επέλεξε, αλλά και να φανώ αντάξει των προσδοκιών που έχετε όλοι εσείς. Όπως είπε και η κυρία Πρόεδρος προηγουμένως, όλα τα αντικείμενα που άπτονται του ξενοδοχειακού κλάδου έχουν υπάρξει αντικείμενα τριβής μου όσο ήμουν στην Αθήνα και όσο ήμουν στην Αγγλία. Και νιώθω ιδιαίτερη χαρά που μπορώ πλέον να κοιτάω αυτά τα αντικείμενα πέραν από το κομμάτι της οικογενειακής επιχείρησης της ξενοδοχειακής και από μια ευρύτερη σκοπιά μέσω της Ένωσης. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης τον Χατζαντώνη Αλκιβιάδη, ο οποίος είναι ένας έγκριτος δικηγόρος, ο οποίος με πάρα πολύ αγάπη και στήριξη μου έδωσε αυτή την πάσα. Επειδή και ο πατέρας μου υπήρξε προπονητής, έχω μάθει και να δίνω πάσες και να δέχομαι πάσες και να μπορώ να τις αξιοποιήσω με αξιοπρέπεια και σεβασμό. Και ελπίζω να φανώ, όπως είπα και προηγουμένως, αντάξια των προσδοκιών που έχετε εσείς και εσείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το αίτημα για απόσυρση του νομοσχεδίου παραμένει προμετωπίδα στην πάλη της εργατικής τάξης ενάντια στην νομή παρέμβαση κράτους και εργοδοσίας στη λειτουργία των σωματείων, αναφέρει στην ανακοίνωσή του το Εργοτικό Κέντρο, καλώντας σε συμμετοχή τα σωματεία της περιοχής την 5η σε 6.30 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας για να είναι η κινητοποίηση μαζική και μαχητική, όπως αναφέρει. Ενάντια στην ένταση της εργοδοτικής τρομοκρατίας, στην ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης και φακελώματος των εργαζομένων. Το Σχολείο Τουρισμού, λοιπόν, On Tour, διοργανώνεται στην ΚΟ 5η 24 του μήνα και Παρασκευή 25 στο Συνεδριακό Κέντρο Κυπριώτης Village στην αίθουσα Πανάκια. Το Γραφείο Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου απευθύνει κάλεσμα σε όλους τους όσους επιχειρούν στον κλάδο του τουρισμού να συμμετέχουν σε συγκεκριμένη δράση επιμόρφωσης που παρέχεται δωρεάν. Πρόκειται για εκπαιδευτική μη κερδοσκοπική δράση, η οποία γεννήθηκε από τη σύμπραξη του Ινστιτούτου του ΣΕΤΕ και του Σχολείου Τουρισμού Καλαμάτας σε συνεργασία με τοπικούς διοργανωτές και συγκεκριμένα για το νησί μας με την Ένωση Ξενοδόχων της ΚΟ. Στόχος του Σχολείου του Τουρισμού, On Tour, είναι να εξοπλίσει τους επαγγελματίες του τουρισμού με νέες γνώσεις, ιδέες και δεξιότητες, προσφέροντάς τους κίνητρα και έμπνευση μέσα από εξειδικευμένους ομιλητές και σύγχρονες θεματικές ενότητες. Η ελληνική και διεθνής εταιρεία μοριακά στοχευμένων εξατομικευμένων θεραπείων σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο της ΚΟ διοργανώνουν ογκολογική ημερίδα ενημέρωσης με τίτλο «Πρόληψη και ενημέρωση σώζει ζωές». Την 5η θα πραγματοποιηθεί 24 του μήνα στις 3.30 μετά το μεσημέρι μέχρι και τις 8 το βράδυ στην πνευματική εστία της Ιεράς Μητροπόλεως ΚΟ και Νησίρου. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου της ΚΟ, της Ιεράς Μητροπόλεως, του Ιατρικού Συλλόγου, του Ιπποκρατίου Ιδρύματος, του Συλλόγου Καρκινοπαθών ΚΟ, Αντεγιά στον Καρκίνο. Και να περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο αστυνομικό μας δελτίο. Συνελήφθη εχθές αστυνομικό από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της ΟΠΚΕ, ένας 31 χρόνων ημεταπός, κατηγορούμενος για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Ειδικότερα, στο πλαίσιο των ειδικών επιχειρήσεων δράσεων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, εχθές το πρωί, κατά τη διάρκεια των στοχευμένων ελέγχων, διαπιστώθηκε ότι κατήχε 28 ανισοβαρείς μικροσυσκευασίες που περιέχαν ποσότητα ακατέργαστης κάναβης συνολικού βάρους 48,4 γραμμαρίων.
Στα γραφεία του ΔΟΠΑΒ σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε το άνοιγμα των κουμπαράδων από την εκδήλωση Αγάπης στον μικρό Παναγιώτη Ραφαήλ με πρωτοβουλία της νεολαίας της Ισχυρής ΚΟΣ. Η καταμέτρηση έγινε παρουσία της αντιδημάρχου Εύης Βλάχου. Το ποσό θα κατατεθεί σήμερα στον ειδικό λογαριασμό του μικρού Παναγιώτη Ραφαήλ. Βρισκόμαστε στα γραφεία του ΔΟΠΑΒ. Εδώ είναι τα στελέχη της νεολαίας της παράταξης Ισχυρή ΚΟΣ μετά τη φιλανθρωπική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην Πλατεία Ελευθερίας. Είμαστε εδώ με την καταγραφή της δημοτικής τηλεόρασης για να ανοίξουμε όλους τους κουμπαράδες και να κάνουμε και την κλήρωση της λαχιοφόρου αγορά. Εγώ από την πλευρά μου να δώσω συγχαρητήρια σε όλη την νεολαία, σε όλη την παράταξη, σε όλους τους εθελοντές που βοήθησαν, γιατί πραγματικά δώσαμε ένα πολύ δυνατό, ένα πολύ ισχυρό μήνυμα αγάπης και αλληλεγγύης. Η Πλατεία Ελευθερίας πλημμύρισε με χαρά, με παιδικές φωνές, με εθελοντές κάθε ηλικίας και όλα αυτά έγιναν μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αποδεικνύοντας ότι η ΚΟΣ στα δύσκολα ξέρει να ενώνεται και ξέρει να συμπαραστέκεται. Με μεγάλη χαρά λοιπόν βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να ανακοινώσουμε τους καρπούς της μεγάλης αυτής προσπάθειας. Και δίπλα μου έχω τη Βάσο τη Σαμαρά, όπου ήταν από τις πρωτεργάτριες αυτής της πρωτοβουλίας. Λοιπόν, εγώ να πω για άλλη μια φορά ευχαριστώ σε όλους όσους βοήθησαν για να γίνει αυτή η εκδήλωση, γιατί όλοι μας στήριξαν, εντός και εκτός παράταξης, όλο τον κόσμο που ήταν εκεί και ο καθένας έβαλε το μικρό του λιθαράκι. Να προχωρήσουμε στη διαδικασία, να μην πούμε άλλα. Η κυρία Ειρήνη Χόντρου θα μας πει αναλυτικά τους πάγκους και το τι συγκέντρωσε ο καθένας. Καλημέρα και από μένα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Παιδική σταθμή Δήμου ΚΟ, 770,80. Γυναίκες χωρίς σύνορα, 455. Σύλλογος Μουσουλμάνων ΚΟ, 529. Γονείς στην ΚΟ μοιράζονται, 425. Σύλλογος του Πινκ Πονγκ, 85. Έσπερος, 185. Κάμιλο Κρόμο, 117, αν το ανέφερα σωστά. Face Painting, 85. Μέλισσα, 100. Λαχιοφόρος, 947. Μεταχειρισμένα ρούχα, 212,50. Χυμή της γιαγιάς, 124. Και έχουμε στο σύνολο 4.035,30 ευρώ. Αυτά λοιπόν τα χρήματα θα κατατεθούν στον τραπεζικό λογαριασμό για να στηρίξουμε κι εμείς αυτή τη μεγάλη εκστρατή αγάπης για το μικρό Παναγιώτη Ραφαήλ. Στη συνέχεια τώρα ο Μπάμπης ο Ναυροζήτης θα αναγνώσει η λίστα με τα δώρα και μαζί με την Αντωνία Τσουκαλά θα κάνουμε την κλήρωση. Καλησπέρα και από μένα. Ξεκινώντας, το πρώτο δώρο με αριθμό νούμερο 1, είναι ένα δώρο για κοριτσάκι από το κατάστημα Βρεφικά και Παιδικά Μεγιά. Οπότε θα λέμε το νούμερο και όχι το ονοματεπώνυμο για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Και έχουμε τα τηλέφωνα. Ο αριθμός λοιπόν 565 κερδίζει το πρώτο δώρο. Το δεύτερο δώρο είναι ένας μήνας δωρεάν συνδρομή στο γυμναστήριο Olympian Gym Cos. Είναι το νούμερο 81. Ο αριθμός λοιπόν 81 κερδίζει ένα μήνα δωρεάν συνδρομή στο γυμναστήριο Olympian Gym Cos. Το τρίτο δώρο είναι ένας μήνας δωρεάν συνδρομή στο γυμναστήριο Pure Fitness. Το τρίτο δώρο λοιπόν είναι το 410, δείξτε την κάμερα. Το τέταρτο δώρο είναι ένας μήνας δωρεάν συνδρομή στο γυμναστήριο David's Gym. 452. Ο αριθμός 452 λοιπόν στο τέταρτο δώρο. Το πέμπτο δώρο είναι ένας μήνας δωρεάν συνδρομή Taekwondo από τον Αθλητικό Σύλλογο Ασκληπιό. 516. Ο αριθμός 516. Το έκτο δώρο, μία δωρεπιταγή 20 ευρώ από το Hair Boutique by Βασιλική. 456. Ο αριθμός λοιπόν 456 για το έκτο δώρο. Το έβδομο δώρο είναι δωρεάν είδη περιποίησης μαλλιών, πάλι από το Hair Boutique by Βασιλική. 546. 546 λοιπόν για το έβδομο δώρο. Το όγδοο δώρο είναι η δωρεπιταγή 20 ευρώ από το τροφό. 126.
Το 126 λοιπόν, η δωρεπιταγή 20 ευρώ από το τροφό. Το ένα το δώρο είναι πάλι δωρεπιταγή 20 ευρώ από το τροφό. 116. Το 116 λοιπόν, 20 ευρώ δωρεπιταγή από το τροφό, στο ένα το δώρο. Το δέκατο δώρο είναι μια τούρτα βιτρίνας από το ζαχαροπλαστή Αβούρος. 136. Το 136 για το δέκατο δώρο. Το 11ο δώρο, μία τούρτα βιτρίνας από το ζαχαροπλαστή Αβούρος. 129. Το 129 στο 11ο δώρο. Το 10ο δώρο, 5 κιλά χοιρινές μπριζόλες από το κρεοπωλείο ο παραγωγός. 550. Ο αριθμός 550. Για το 12ο δώρο. Το 13ο δώρο, 2 μίνι μποτέγκα από την Κάβα Χαρτοφύλης. 1128. Το 1128 λοιπόν. Από την Κάβα Χαρτοφύλης. Το 14ο δώρο είναι πάλι 2 μίνι μποτέγκα από την Κάβα Χαρτοφύλης. 538. Ο αριθμός 538. Το 15ο δώρο, πάλι 2 μίνι μποτέγκα από την Κάβα Χαρτοφύλης. 1120. Το 16ο δώρο, πάλι 2 μίνι μποτέγκα από την Κάβα Χαρτοφύλης. 427. Το 427 λοιπόν για το 16ο δώρο. Το 17ο δώρο, 2 μίνι μποτέγκα από την Κάβα Χαρτοφύλης. 355. Το 18ο δώρο, 2 μίνι μποτέγκα από την Κάβα Χαρτοφύλης. 47. Το νούμερο 47. Το 19ο δώρο, 2 μίνι μποτέγκα από την Κάβα Χαρτοφύλης. 591. Το 20ο δώρο, 2 φιάλες μποτέγκα από την Κάβα Χαρτοφύλης. 434. Το 21ο δώρο, 2 φιάλες μποτέγκα από την Κάβα Χαρτοφύλης. 07. Το 22ο δώρο, 2 φιάλες μποτέγκα από την Κάβα Χαρτοφύλης. 435. Το 435. Το 23ο δώρο, 2 φιάλες μποτέγκα από την Κάβα Χαρτοφύλης. 201. Το 201. Το 24ο δώρο, 2 φιάλες μποτέγκα από την Κάβα Χαρτοφύλης. 1170. Το 25ο δώρο, ένα πακέτο τρόφιμα από τον Έσκια. 459. Ο αριθμός 451. Το 26ο δώρο, ένα κέικ από το Οδελίξ. 112. Το 27ο δώρο, ένα κουπόνι αξίας 10 ευρώ από τα ζαχαροπλαστεία Κασάρας. 418. Ο αριθμός 418 λοιπόν στο 27ο δώρο. Το 28ο δώρο, ένα βάζο μέλι από τη Ζαράφτη Μαρία. 127. Το 127 λοιπόν στο νούμερο, στο δώρο υπαριθμών 28. Στο δώρο υπαριθμών 29, κουπόνι αξίας 50 ευρώ από το Σωματείο Οδηγών ΚΟ. 414. Το 300 δώρο, κουπόνι αξίας 50 ευρώ από το Σωματείο Οδηγών ΚΟ. 587. Δώρο υπαριθμών 31, κουπόνι αξίας 50 ευρώ από το Σωματείο Οδηγών ΚΟ. 49. Το 49 στο δώρο νούμερο 31. Δώρο νούμερο 32, κουπόνι αξίας 50 ευρώ από το Σωματείο Οδηγών ΚΟ. 401. Δώρο νούμερο 33, αρτοσυσκευάσματα και γλυκά αξίας 40 ευρώ από το ζαχαροπλαστείο Πίκουλας. 425. Ο αριθμός 425 στο δώρο νούμερο 33. Δώρο νούμερο 34. Ένα τραπέζι δύο ατόμων ανεξαρτήτου ποσού φαγητού και ποτού από το εστιατόριο Διχτάκι. 1125. Ο αριθμός 1125. Στο δώρο νούμερο 35. Μία δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ από την Αυθονία. 46. Στο δώρο νούμερο 36. Μία δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ από την Αυθονία.
Στο νούμερο 37, ένα φαγητό για δύο άτομα αξίας 15 ευρώ από το Κασέτα. 5,25. Στο νούμερο 38, 10 μεσαία ντόνατς Νανού. 600. Το νούμερο 600, στο νούμερο της Οδόρο 38. Δώρο 39, δύο μπουκέτα μπαλόνια αξίας 15 ευρώ από το μπουκέτο μπαλόνια. 5,13. Το νούμερο 5,13. Στο νούμερο, δώρο νούμερο 40, βενζίνη αξίας 20 ευρώ από το Έκο Γρηγοριάδης. 108. Το νούμερο 108 λοιπόν. Το νούμερο, δώρο νούμερο 41, βενζίνη αξίας 30 ευρώ από τα Έκο Γρηγοριάδης. 32. Το νούμερο 32, κερδίζει το δώρο 41. Το δώρο νούμερο 42, λούσιμο εκτένισμα για ένα άτομο από το κομμωτήριο Ελένη. 1154. Το δώρο νούμερο 43, ένα κούρεμα και ένα προϊόν, ένα και ένα κούρεμα επίσης, κατόπιν ραντεβού στο The Hood. 431. 44, νούμερο, δώρο νούμερο 44, ζυγαριά μπάνιου από το Κόσ Εστία. 454. Το νούμερο 454. Το δώρο νούμερο 45, προϊόντα περιποίησης προσώπου από το φαρμακείο Γούναρης. 592. Το νούμερο 592 λοιπόν κερδίζει το νούμερο υπαριθμών, το δώρο υπαριθμών 45. Δώρο υπαριθμών 46, ένα χτένισμα γυναικείο από το κομμωτήριο Γεργία Ζουμπουλίκου. 138. Το 138. Το νούμερο 47, δώρο νούμερο 47, ένα χτένισμα αντρικό από το κομμωτήριο Γεωργία Ζουμπουλίκου. 01. Το 1. Συγγνώμη, το χτένισμα αυτό ήταν το νούμερο 47. Το νούμερο 48, καθαρισμός ένας καθαρισμός από το οδοντιατρείο Ιάκωβος Φάκος, το νούμερο 48. 548. Το νούμερο 49 είναι 10 κάρτες για Coca-Cola από τον κύριο Φαναριώτη. 147. Το νούμερο 147. Στο νούμερο 50, ένα ημιμόνιμο μανικιούρ Κωνσταντίνη Κατερίνα. 358. Το νούμερο 358. Στο νούμερο 51, ένα χτένισμα από Παπαποστόλου Χασάν. 556. Στο νούμερο 52, μία τσάντα με τρόφιμα και αναψυκτικά City Market. 545. Στο νούμερο 53, μία τσάντα με τρόφιμα και αναψυκτικά από το City Market. 109. Στο νούμερο 54, μία τσάντα με τρόφιμα και αναψυκτικά από το City Market. 521. 521. Στο νούμερο 55, μία τσάντα με τρόφιμα και αναψυκτικά από το City Market. 120. Στο νούμερο 56, μία τσάντα με τρόφιμα και αναψυκτικά από το City Market. 146. Στο νούμερο 57, μία τσάντα με τρόφιμα και αναψυκτικά από το City Market. 504. 504. Στο νούμερο 58, μία τσάντα με τρόφιμα και αναψυκτικά από το City Market. 121. Στο νούμερο 59, μία τσάντα με τρόφιμα και αναψυκτικά από το City Market. 320. Στο νούμερο 60, μία τσάντα με τρόφιμα και αναψυκτικά από το City Market. 574. Στο νούμερο 61, μία τσάντα με τρόφιμα και αναψυκτικά από το City Market. 541. Στο νούμερο 62, τρεις τσάντες με προϊόντα απορροφήσεις από το NS Beauty. 566. Στο νούμερο 63, ένας μήνας κριτική χορή πετούσης, σχολή χορού πετούσης. 1070. Το νούμερο 64, ένα μήνα κριτική χορή, πάλι από τη σχολή χορού πετούσης. 114.
Το 114. Το 65. Ένα μακιγιάς από τη Μάτα Γρηγοριάδη. 536. Το 536. Το 66. Ένα μακιγιάς από τη Μάτα Γρηγοριάδη. 149. Το 149. Το νούμερο 67, ένα μακιγιάζ από τη Μάτρα Γρηγοριάδη. Γιατί? Έλα, έλα, έλα. 54, Μαρία. 54. Το όνομα δεν είναι πρώτο. Το νούμερο 68, ένα μακιγιάζ από τη Μάτρα Γρηγοριάδη. 02. Το νούμερο 69, ένα μακιγιάζ από τη Μάτρα Γρηγοριάδη. 407. Το νούμερο 70, ένας μήνας δωρεάν μαθήματα από τη σχολή Αρτίστα. 458. Το νούμερο 71, προϊόντα περιποίησης μαλλιών από το Hairline. 432. Το νούμερο 72, μία τούρτα από το Special. 406. Το νούμερο 406. Το νούμερο 73, ένα κιλό τυλιχτά Special. 531. Το 531. Το νούμερο 54, ένα κιλό παγωτό Special. 421. Το νούμερο 75, ένα γεύμα 2 ατόμων αξίας 20 ευρώ από το Σότρα. 313. Το νούμερο 76, ένα αντρικό μπλουζάκι καρτούν. 1138. Το νούμερο 77, ένα γεύμα από το Break. 586. Το νούμερο 88, ένα γεύμα από το Break. 78. 576. Το νούμερο 79, ένα κοτόπουλο και πατάτες από το Λευτέρι. 441. Το νούμερο 80, ένα γεύμα 2 ατόμων από το Μεζέ Academy. 523. Το νούμερο 81, ένα ασύρματο πληκτρολόγιο από το Net Expert. 135. Το νούμερο 82, ένα set Avon σειρά περιποίησης από τη Γκογκό Κομμάτα. 1159. Το νούμερο 83, μία δωρεπιταγή των 20 ευρώ από το Sport Panic. 534. Το νούμερο 84, μία δωρεπιταγή των 20 ευρώ από το Sport Panic. 1182. Το νούμερο 85, μία δωρεπιταγή των 20 ευρώ από το Sport Panic. 564. Το νούμερο 86, μία δωρεπιταγή των 20 ευρώ από το Sport Panic. 63. Το νούμερο 87, μία δωρεπιταγή των 20 ευρώ από το Sport Panic. 321. Το νούμερο 88, μία δωρεπιταγή 10 ευρώ από το Τελεία και Βάφλα. 74. Το νούμερο 89, μία δωρεπιταγή των 10 ευρώ από το Τελεία και Βάφλα. 554. Το νούμερο 90, τραπέζι 2 ατόμων ανεξαρτήτως ποσού φαγητού και ποτού από το διχτάκι. 239. Το 91, ένα κοκτέιλ από το Κασέτα. 1146. Από το, τα δώρα από το νούμερο 92 ως 101 είναι μία κοκακόλα από το Φαναριώτη. Ξεκινάμε με το νούμερο 92. 474. Το νούμερο 92, 474. Το νούμερο 93. Πάλι μια κοκακόλα του Φαναριώτη. 1183. Το νούμερο 94. Μια κοκακόλα του Φαναριώτη. 582. Το νούμερο 95. Μια κοκακόλα του Φαναριώτη. 506. Το νούμερο 96. Πάλι μια κοκακόλα του Φαναριώτη.
580. Το νούμερο 97, μην ακούω το Θαναριώτη. 34. Το νούμερο 98. Κοκακόλα το Φαναριώτη. 4-15. Το νούμερο 99. Κοκακόλα το Φαναριώτη αφορά και αυτό. 19. Το νούμερο 100. 2-85. 2-85 με κοκακόλα το Φαναριώτη. Και το νούμερο 101. Συγγνώμη. Το νούμερο 25, το νούμερο 101. 101. Το 101. Ναι. Το 101. Α, 101 κερδίζει. Και μένει ένα δώρο από το Θεόκριτο, το νούμερο 102, ένα τάπερ από τον Tupperware, είναι το δώρο του Θεόκριτου, συλλόγου Θεόκριτου. Να το πληρώσουμε και αυτό. Το 155. Το 155 και ένα δώρο. Μία δωρεάν συνδρομή από το Θεόκριτο, είτε για ζωγραφική είτε για χορό, στο νούμερο 103, τελευταίο δώρο. 1200. Το 1200. Ευχαριστούμε πολύ όλους τους χορηγούς για τη βοήθειά τους. Με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, το οποίο συνεδριάζει σήμερα στην Σύρο, ο Φίλιππος Τριωμάτης επανεξελέγει περιφερειακό συμπαραστάτη του πολίτη και τη επιχείρηση. Στις 23 και 24 του μήνα θα πραγματοποιηθεί στον συνεδριακό χώρο του ΔΙΕΚ διήμερο σεμινάριο με θέμα πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας στην διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που πραγματοποιεί η ΕΠΑΠΣ με χρηματοδότηση της ύπαρξης αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και τη συνεργασία του Κέντρου Ημέρα Βαβέλ επίσης στις 25. 26 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΔΙΕΚ, διημερίδα με θέμα η ογκολογία στην ελληνική περιφέρεια από την ελληνική και διεθνή εταιρεία μοριακά στοχευμένων εξατομικευμένων θεραπείων. Για άλλη μια χρονιά, το ΔΙΕΚ σε συνεργασία με τον Δήμο της ΕΚΟ, την Εφοριαρχαιωτή των Δωδεκανήσων, τον Ιατρικό Σύλλογο της ΚΟ και το Παγκόσμιο Ινστιτούτο Ελλήνων Ιατρών συνδιοργανώνουν το Σάββατο στην καθιερωμένη εκδήλωση με την τελετή απόδοσης του όρκου του Ιπποκράτη από τους πρωτεύουσαντες αριστούχους των 7 ιατρικών σχολών της χώρας. Η τελετή λαμβάνει χώρα στο σκληπείο της ΚΟ, παρουσία των Προέδρων των Ιατρικών Σχολών και Πρετανικών Αρχών. Το ΔΙΕΚ συντονίζει και φέτος τη σημαντική αυτή στόχο έχει την διεθνοποίηση της ως θεσμού. Την τελετή απόδοση του όρκου έχουν κληθεί να τιμήσουν με την παρουσία τους όλες οι αρχές του τόπου και πλήθος ιατρών. Επίσης, σημαντικό γεγονός είναι ότι η επίσκεψη αντιπροσωπείας από Κινέζους αξιωματούχους στο ΔΙΕΚ την 1η του Νοέμβρη, οι οποίοι θα ξαναγηθούν στους χώρους του Μελάθρου. Τελετή ορκομοσίας των νέων συλλέκτων τώρα έχουμε, στις 2.19 Τέταρτη ΕΣΟ, που θα πραγματοποιηθεί Παρασκευή 25 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί, στα στρατόπεδα Κωνσταντίνου Παλαιολόγου στην ΚΟ. Στην εκδήλωση έχουν προσκληθεί να τιμήσουν με την παρουσία τους οι τοπικές και θρησκευτικές αρχές, καθώς και οι συγγονείς βέβαια των νέων συλλέκτων οπλιτών. Ομιλία με τον θεολόγο εκπαιδευτικό Θεόφιλο Μουζουράκη με θέμα Αγνωστικό ή Αντιστασιακή κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας και Ιταλοκρατίας διοργανώνεται από το πνευματικό όμιλο Κόνο Φιλιτάς αύριο Τετάρτη σε 6.30 το απόγευμα στην πρώην Εβραϊκή Συναγωγή. Η Ρόδος στις 23 και 24 Οκτωβρίου θα βρεθεί στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος της γαστρονομίας στο πλαίσιο της πολύ σημαντικής διάκρισης της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ως γαστρονομικής περιφέρειας Ευρώπης για το 2019 με την διεξαγωγή του γαστρονομικού διαγωνισμού European Young Chef 2019 με μεγάλη συμμετοχή νεαρών Ευρωπαίων Chef. Αύριο, Τετάρτη, θα παρουσιαστεί στο το παραδοσιακό πιάτο και την Πέμπτη θα διεξαχθεί η διαγωνιστική διαδικασία ανοιχτή για το κοινό. Θα είναι η τελετή απονομής που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Οκτωβρίου. Στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα του Σαλόν The Rose of Rhodes Palace. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, στο πλαίσιο της πολιτικής ανάδειξης και προώθησης των τοπικών προϊόντων, πρόκειται να συμμετέχει στην 7η Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών, Food Expo Greece 2019, που πραγματοποιείται από τις 7 έως τις 9 Μαρτίου στο Athens Metropolitan Expo στα Σπάτα. Καλούνται η παραγωγή τοπικών προϊόντων της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, που επιθυμούν να έχουν παρουσία στο περίπτερο που πρόκειται να μισθωθεί από την ΙΤΑΗ, να το δηλώσουν το αργότερο μέχρι και τη Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου, στη σχετική φόρμα που υπάρχει στην ιστοσελίδα τους. Η ετήσια πανελλαδική συνδιάσκεψη της Ένωσης Γυναικών Ελλάδος πραγματοποιήθηκε στη Χαλκίδα με θέμα το δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από τα παραστήματα της χώρας, από το πόρισμα της ΚΟ, από το παράρτημα της ΚΟ, συμμετείχαν 4 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το παράρτημα της ΚΟ παρουσίασε τα συμπεράσματα σχετικής έρευνας που διεξήγαγε σε τοπικό επίπεδο, προκαλώντας το ενδιαφέρον των παρευρισκομένων. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με την έκδοση ψηφίσματος, το οποίο επιδόθηκε στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
την άναξη περιόδου διενέργειας και κοινοποίησης αιτήσεις απογραφής ζωικού κεφαλαίου εκμεταλλεύσεων εγωπροβάτων και χείρων για την έναρξη λειτουργίας σχετικών ψηφιακών υπηρεσιών, ανακοίνωσε η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Η διενέργεια της αιτήσεις απογραφής του ζωικού κεφαλαίου των εκμεταλλεύσεων εγωπροβάτων και χείρων και η κοινοποίηση των σχετικών στοιχείων στην οικία και την ιατρική αρχή αποτελεί υποχρέωση του κάθε κατόχου εγωπροβάτων και χείρων της επικράτειας. Στα αθλητικέ μα είδη τώρα, κυρίε και κύριοι, με διασυλλογικό και διεθνή αγώνα ποδηλασία στο κέντρο τη πόλη και σε απίθανα σημείο όπω στα Σκαλιά προ τον Πλάτανο του Ιπποκράτη, ολοκληρώθηκε την Κυριακή με επιτυχία το τετραήμερο ποδηλασία Coast Island MTB Race 2019. Οι απονομέ έγιναν από τον Δήμαρχο τη ΚΟ και του συνεργάτε του, καθώ και από στελέχη τη διεθνού ποδηλασία. Στο διεθνή αγώνα έλαβαν μέρο 70 αθλητέ από 24 χώρε, ανάμεσά του και 5 κάτοχοι παγκοσμίων τίτλων.
Aber kannst du jetzt noch machen, ist eh wichtiger jetzt. Für die Entwicklung. For the second place, we call Mr. Pasluka, as well from Poland. Very good players. Thank you. Και στην πρώτη θέση, το αστέρι της Κύπρου, ο Master of Disaster, ο κύριος Φιλοκύπρου Χρήστος, από την Εθνική Ομάδα. Όχι, Πέτρος του, από τους καλύτερους αθλητές της διοργάνωσης. Κυπέλλο. Στη δεύτερη θέση ο κύριος Γλαβίνας Γεώργιος από το ΠΑΟ Θεσσαλονίκης. Και από την Εθνική Ομάδα της Κύπρου, ο Γεώργιος Κούζης. Ελάτε όλοι κοντά, ελάτε έτσι, παρέμβουλα. Ευχαριστούμε πολύ όλες τις ομάδες. Ο κόσμος του ναυτικού ομίλου της ΟΑΚΟ, Νίκος Χατζιαμανουήλ, αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για την νεότερη γενιά του κολυμβητικού αθλητισμού, συμμετέχει σε αγώνες ανοιχτής θάλασσας σε όλη την Ελλάδα και διακρίνεται για το ήθος του και την αγωνιστικότητά του. Ο κόσμος επεσήμανε το ζήτημα της έλλειψης κολυμβητηρίου στο νησί μας, ούτως ώστε να υπάρχουν υποδομές για ανάπτυξη του αθλήματος. Εδώ ξεκίνησα από τον Περέα στην Άλυμο. Ήταν ένας αγώνας σε κατηγορίες από 18 χρόνο μέχρι 70 χρονών. Είχε αθλητές από Ελλάδα και από εξωτερικό, ακόμα και από Ρωσία κατέβηκα στον Περέα και κολυμπήσανε. Σε αυτούς τους αγώνες πήγα τέταρτος στη δικιά μου κατηγορία. Πέρσι ήμουν δεύτερος. Μετά πήγα στην Στούπα. Στούπα είναι έξω από την Καλαμάτα. Υπήρχε ένας αγώνας ανοιχτός σε όλες τις κατηγορίες, δηλαδή από 18 μέχρι 70 χρονών. Εκεί δεν υπήρχε κατηγοροποίηση. Αν πήγαινα σύμφωνα με τις ηλικίες, ήμουν πρώτος, δεύτερος στην κατηγορία. Μετά πήγα στο Μάτι. Στο Μάτι τέλη Ιουλίου, ο οποίος αγώνας δεν έγινε γιατί υπήρχε πολύ κύμα και τον αναβάλανε. Μετά νομίζω ότι δεν έγινε. Μετά συνέχισε και πήγα στο Σκηνιά Μαραθώνα, ο οποίος έγινε τέλειο Σεπτεμβρίου. Πάλι ένα meeting από διάφορα κράτη Ευρώπης. Εκεί βγήκα τέταρτος στα 2,5 χιλιόμετρα. Μετά συνέχισε και πήγα στο Κώστα Ναβαρίνο 12 Οκτωβρίου. Εκεί ο αγώνας ήταν πάλι ανοιχτός σε όλες τις κατηγορίες, από 18 χρόνων μέχρι και 70-75, όπου εκεί κολύμπησε και ο Γιαννιώτης, ο Αρνιάκος,
η Αλαούζου και εγώ, ας πούμε, μαζί με άλλους 200 αθλητές. Κύριε Χατζημανουήλ, κολυμπήσατε με έναν μεγάλο αθλητή, τον Γιαννιώτη. Πώς αισθάνεστε όταν κολυμπάτε σε αυτή την ηλικία των 60 και πλέον ετών και συναγωνίζετε σε αθλητές οι οποίοι έχουν κατακτήσει Ολυμπιακά μετάλλια, παγκόσμια μετάλλια? Είναι για σας μια πρόκληση για να συνεχίσετε αυτό που κάνετε? Πρώτο, οι αθλητές οι μικρότεροι χαρήκανε που παρευρεθήκαμε εμείς λίγο ηλικιωμένοι, λίγο μεγάλοι, που κολυμπήσαμε μαζί τους. Δεν το πιστεύανε ότι εγώ είμαι 60 χρονών και κολύμπησα μαζί τους. Όχι, μας εθαρρύνανε. Εμείς τους εθαρρύναμε, όχι τον Γιαννιώτη, τους πιο μικρούς να κολυμπάνε, γιατί το κολύμπι είναι υγεία, δυναμώνει όλα τα μέρη του σώματος, πνεύμα και όλα τα μυϊκά συστήματα του σώματος. Κολυμπάτε σε ανοιχτή θάλασσα. Ναι. Δεν είναι δύσκολο, ειδικά τους χειμερινούς μήνες, η κολύμβηση σε ανοιχτή θάλασσα? Φυσικά είναι δύσκολα. Όταν μπεις στην εμπειρία της κολύμβησης και μάθεις και αναπνέεις σωστά πώς θα αναπνέεις, πότε θα κάνεις τις χεριές σου στον κυματισμό της θάλασσας, εκεί νομίζω μετά παίρνεις τον αέρα και νιώθεις ότι κολυμπάς σαν να κολυμπάς στην πισίνα. Θεωρείτε ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να υπάρξει πιο οργανωμένη προσπάθεια εδώ στην κολύμβηση? Φυσικά υπάρχει ένα κενό, νομίζω, στην ΚΟ, γιατί η ΚΟΣ έχει τις προποθέσεις να φτιάξει κολύβηση, δηλαδή κολυβητική δεξαμενή, ας πούμε, πισίνα, που αυτό δεν υπάρχει, έχει η Κάλυμνος. Έχουν, ας πούμε, κάποια χωριά στη Στερεά Ελλάδα, στη Θεσσαλία, κάποιες μικρές πόλεις, να μην τις αναφέρω, έχουν κολυβητικές δεξαμενές, που εκεί βγαίνουν αθλητές από αυτά τα μικρά μέρη, αθλητές Ελλάδος, πρωταθλητές Ευρώπης και πάει λέγοντας. Κύριε Χατζημανουήλ, τι πρέπει να γίνει για να μπορέσουμε να έχουμε αθλητές οι οποίοι θα πρωταγωνιστήσουν τα επόμενα χρόνια, όχι μόνο σε πανελλήνια πρωταθλήματα, αλλά και σε διεθνείς διοργανώσεις, γιατί βλέπουμε τώρα τελευταία η κολύμβηση δίνει πάρα πολλά μετάλλια σε παγκόσμιους και ευρωπαϊκούς αγώνες. Τι είναι αυτό που, όπως είπατε, η πισίνα λείπει, έτσι? Ο καλός κολυμπητής ξεκινάει πρώτα από την τεχνική, από την πισίνα. Π.χ. ο Γιαννιώτης ήταν ο αθλητής της πισίνας και άλλοι αθλητές της Ελλάδος. Αυτό το κενό, δηλαδή δεν έχουμε πισίνα στην ΚΟ, είναι ένα αρνητικό στοιχείο για να ανεβεί η κολύβηση στην ΚΟ. Υπάρχει δυνατότητα να ανεβεί η κολύβηση στην ΚΟ. Εάν δείτε τα παιδιά που πήγαν στο Καρπενήσι πριν ένα μήνα σε ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα, πήρανε τα 10 παιδιά, πήραν 12 μετάλλια. Για να καταλάβετε πού κολυβούσαν, κάνανε προπόνηση στη θάλασσα κυρίως. Και λίγες φορές πήγαν σε κάποια πισίνα εδώ στο νησί. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει μια αρχή από τη δημοτική αρχή, από την περιφέρεια. Υπάρχει χώρος, υπάρχει έδαφος, υπάρχει χώρος να εγκατασταθεί η πισίνα στο νησί. Κύριε Χατζημανουήλ, κλείνοντας την πολύ ωραία συνέντευξη μαζί σας, θεωρείτε ότι εκτός από την πισίνα θα πρέπει να υπάρξουν και άλλοι παράγοντες οι οποίοι θα προωθήσουν τα νέα παιδιά στην κολύμβηση? Πρώτα είναι η θέληση του αθλητή, του κολυμπητή, να ξεκινήσει στην κολύμβηση, μετά να προωθήσουν, ας πούμε, οι γονείς τα μικρά παιδιά να εμπιστευτούν τον προπονητή, το σύλλογο. Αυτή τη στιγμή είναι μόνο ο ναυτικός σύλλογος ΣΥΣΚΟ, ναυτικός όμιλος ΣΥΣΚΟ, να εμπιστευτούν το σύλλογο που είναι, νομίζω, αξιόπιστος και έχει και αξιόπιστο προπονητή, να ξεκινήσουν από εκεί. Αυτή, νομίζω, δικιά μου θετική άποψη. Θα σας δούμε κάποια στιγμή σε αγώνες διαχρονικών αθλητών κολύμβησης να κατακτάτε ένα μετάλλιο? Το σκέφτεστε? Είναι στο προγραμματισμό σας? Υπάρχουν κάποια προβλήματα που δεν σας επιτρέπουν να συμμετάσχετε σε αυτούς τους αγώνες? Σε πιο μεγάλους αγώνες από ότι εκτός Ελλάδος δεν έχω πάει, αλλά είναι στο μυαλό μου. Αυτή τη στιγμή η προτεραιότητα είναι για μένα και οι δουλειές μου. Και πάνω απ' όλα υγεία, και εύχομαι σε όλους τους αθλητές, και μικρούς και μεγάλους, να γυμνάζονται. Και πίσω από την άθληση, όλες τις αθλήσεις, υπάρχει δυνατότητα να είναι ακόμα πιο δυνατοί, πιο υγιέστατοι στη ζωή τους και στην πορεία τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη, κύριε Χατζημανουήλ, και σας εύχομαι καλή συνέχεια σε αυτό το πολύ σημαντικό
έργο που επιτελείται. Και εσάς το δικό σας έργο που δίνετε έμφαση κυρίως στην άθληση και προωθάτε ας πούμε όλα τα γεγονότα στο νησί σε μικρούς και σε μεγάλους και σε μεγάλες και μικρές διοργανώσεις που χρειάζεται, χρειάζεται το νησί να προβάλλει τα θετικά του στοιχεία. Ποια είναι τα θετικά του στοιχεία? Έχει αθλητές, έχει προπονητές, έχει μέρος, έχει γήπεδα, έχει θάλασσες που μπορεί να γίνονται και εδώ ας πούμε αγώνες κολύμβησης που γίνονται σε άλλα μέρη που είναι τα δικά μας, οι παντικές μας παραλίες είναι καλύτερες από τα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδας. Στην πρόγνωση του καιρού τώρα, κυρίες και κύριοι, έθριος που βλέπετε για αύριο καιρό στην περιοχή μας. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις, ενώ θα πνέουν μεταβλητή και θα στραφούν σε βορειοδυτικούς με ένταση από 2 έως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμαίνεται μεταξύ των 21 και 24 βαθμών Κελσίου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων της Τρίτης. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας και μας παρακολουθήσατε. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ. We'll be right back.